σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Σκοπός της είναι να τιμήσουμε έναν άνθρωπο με πολυσχηδή επαγγελματική, αλλά κυρίως κοινωνική δράση, έναν άνθρωπο της προσφοράς, έναν άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα του και κυρίως σέβεται την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Έναν άνθρωπο που χρόνια τώρα πασχίζει έμπρακτα για την ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχαιολογικής κληρονομιάς και ιστορίας του τόπου μας. Έναν πραγματικό φίλο της Νεμαίας. Και ασφαλώς αναφέρομαι στον εμπνευστή, ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο του Σωματείου Οφέλτης, ο φίλος της Νεμαίας, κύριο Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο. Και ομολογώ ότι ένιωσα ένα δέος, γιατί για εμάς στην επιχειρηματική κοινότητα το όνομα του κυρίου Παπαλεξόπουλου είναι συνδεδεμένο με σπάνιες επιχειρηματικές αρχές και τεράστια συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Όταν λοιπόν μου εξήγησε για την ΕΜΕΑ, άρχισα να αντιλαμβάνομαι και το μέγεθος της κοινωνικής του προσφοράς, το οποίο βέβαια απλώνεται πολύ πέρα από την ΕΜΕΑ. Μου μίλησε με πάθος για την υποχρέωση που έχουμε όλοι μας απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά, απέναντι στις επόμενες γενιές, απέναντι στην πατρίδα μας. Από τότε συνδέθηκα και αγάπησα και εγώ την ΕΜΕΑ και τους ανθρώπους της. Εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι έχουν εργαστεί σκληρά στο παρελθόν για την έρευνα, τη συντήρηση, την αναστήλωση, την ανάδειξη της ΝΕΜΕΑΣ και βεβαίως τους ευγνωμονούμε όλους αυτούς. Όμως η ΝΕΜΕΑ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα χωρίς τον Θόδωρο Παπαλεξόπουλο και τον Στέφανο Μίλλερ. Ο κάθενας ξεχωριστά, αλλά και οι δύο από κοινού, δημιούργησαν μια δυναμική η οποία έκανε πραγματικότητα το όνειρο. Το Σωματείο Οφέλτης, φίλος της ΝΕΜΕΑΣ, ιδρύθηκε από τον Θόδωρο Παπαλεξόπουλο με στόχο τη στήριξη της αναστήλωσης του ναού του Νεμείου Διός και αργότερα και άλλων έργων, όπως η ΣΤΟΑ, μέσα από δύσκολες, από δυσκολίες και αντικσότητες. Ελπίζω και εύχομαι ο Οφέλτης και εμείς οι νεότεροι να έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε το δρόμο της αναζήτησης και του οράματος που εσείς κύριε Παπαλεξόπουλε και κύριε Μίλλερ ανοίξατε. Σας ευχαριστώ. Αλλά πώς να μπορέσεις να πεις ευχαριστώ σε κάποιον που έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο από τις προσδοκίες σου. Πώς μπορείς να πεις το ευχαριστώ σε κάποιον που τόσο πολύ σε έχει ενθαρρύνει και που με την παραδειγματική του καλοσύνη σε έχει κάνει να γίνεις καλύτερος από τι είσαι. Πώς μπορούμε να πούμε το ευχαριστώ σε κάποιον που μας ήρθε από του ουρανό, όπως αποδείχθηκε, και στάθηκε δίπλα μας στις προσπάθειες να κάνουμε την κοινότητα μας ένα καλύτερο τόπο για τις επισκέπτες, αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους. Πώς μπορούμε να πούμε το ευχαριστώ στον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, λόγω του αρχαίου σταδίου, στη γνώση μας για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Όπως η ΣΤΟΑ αυτή, όμως η ΣΤΟΑ αυτή διαδραματίζει για όλους τους επισκέπτες και ιδιαίτερα για τους συμμετέχοντες στην αναδίωση των αγώνων, τον καθοριστικό ρόλο του περάσματος στην ιστορία. Όταν η ΣΤΟΑ άρχισε να δείχνει σημάδια γύρευσης, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο Ανδριανάκου Ευάγγελο να προβεί στις σχετικές διαδικασίες για την τελετή ανακήρυξη του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου ως επίτιμου δημότη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμαίας μου ανέθεσε να ανακηρύξω ως επίτιμο δημότη τον κύριο φίλο υποστηρικτή της Νεμαίας, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Παρακαλώ τον κύριο Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο να κάνει την τιμή να αποδεχθεί την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη της Νεμαίας.
γιατί ίσως πολλοί συμπατριώτες μας να μην ξέραν σήμερα πια τι είναι η Νεμαία και πού βρίσκεται. Αυτά όμως που λέω είναι μέχρι πριν από 40 χρόνια. Γιατί τότε, πριν από 40 χρόνια, ήρθε στην Νεμαία κάποιος από το Πανεπιστήμιο του UCB της Καλιφόρνιας του Μπέρκλεϊ, ένας νέος αρχαιολόγος, ονόματι, αν θυμάμαι καλά, Στέφανος Μέλλα. Άλλαξε το οποίο έκανε ανασκαφές και ίδρυσε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεμαίας. Ανακάλυψε και αποκατέστησε το στάδιο, το αρχαίο και την υπόγεια στοά που την λέγανε οι αρχαίοι Κυπτή Έσοδο. Και ετοίμασε και ξεκίνησε την αναστήλεση του ναού του Δία στο κυρίως αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας. Και αυτά αφιερώνοντας στην Νεμαία όλο τον ελεύθερο χρόνο της επαγγελματικής του ζωής. Βέβαια, δεν ξέρω αν τα έχει πετύχει αυτά που πέτυχε χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση και πιστή αφοσίωση των δημοτών και της κοινωνίας γενικότερα της Νεμαίας. Αλήθεια, αυτή η Νεμαία, τι ωραίο παράδειγμα προς μίμηση. Πριν από 10 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος, ο μικρός ο Φέλτης, ακόμα και ο μικρός, ο φίλος Νεμαίας, που είχε σκοπό να στηρίξει αυτό το καταπληκτικό έργο της Νεμαίας όσο μπορούσε, όπου μπορούσε. Και βέβαια, αυτός ο δεύτερος Φέλτης σήμερα συνεορτάζεται με τον εγγονό του Δία. Λιγάκι δυσανάλογη δεν είναι αυτή η τιμή? Ας είναι. Είναι σαφές ότι εμείς οι φίλοι της Νεμαίας έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε ανάγκη από φωτεινά παραδείγματα και από, αν θέλετε, θετικά πρότυπα, και ένα τέτοιο φωτεινό παράδειγμα και θετικό πρότυπο για την κοινωνία της Νεμαίας, για την ελληνική κοινωνία και θα έλεγα και για τη διεθνή κοινότητα, αποτελεί ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος. Αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι προλαλήσατες στο τι προσέφερε με λεπτομέρειες, το τι προσέφερε ο κύριος Παπαλεξόπουλος στην Νεμαία. Επιτρέψτε μου να ξεφύγω λίγο. Να πω πως γνώρισα τον κύριο Παπαλεξόπουλο πριν γίνω δήμαρχος. Το γνώρισα περισσότερο και καλύτερο αυτά τα 2,5 χρόνια που έχω την ευθύνη να διοικώ αυτό το Δήμο. Γνώρισα έναν άνθρωπο πάνω απ' όλα ευγενή, καλλιεργημένο, μετριόφρονα, συνετό, γήινο με την έννοια του προσγειωμένου, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα το τι συμβαίνει γύρω του, έναν άνθρωπο με καθαρή σκέψη και λόγο και που συνομιλώντας κανείς μαζί του μόνο να κερδίσει έχει. Και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου και πολλοί άλλοι έχουμε κερδίσει από αυτή τη συναναστροφή μας και από αυτές τις όποιες συζητήσεις έχουμε κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια με τον κύριο Παπαλεξόπουλο. Θέλω να πω επίσης πως ίσως είναι σύνηθες να προσφέρει κανείς στον τόπο του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, και είναι λιγότερο σύνηθες το να προσφέρει σε έναν τόπο που τον γνώρισε στο διάβα της ζωής του, που ίσως τον κέρδισε το πολιτιστικό απόθεμα αυτού του τόπου, που ίσως τον κέρδισε το όραμα
ενός αρχαιολόγου ή που ίσως του το επέβαλε η βαθιά ελληνικότητά του. Αυτήν την ιδιαιτερότητα τότε ο κύριος Παπαλεξόπουλος προσέφερε σε έναν τόπο που δεν είναι ιδιαίτερη πατρίδα του, σε έναν τόπο που τον γνώρισε, τον αγάπησε. Ήθελα να την τονίσω και ήθελα να πω πως είναι κάτι που και μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος και μας κάνει να τον ευγνωμονούμε ακόμη περισσότερο από ό,τι ίσως θα μπορούσε να φανταστεί και ο ίδιος ή και πολλοί άλλοι. Η αναστήλωση του νεμίου Διός. Η ενοποίηση του... Έλα.